Κυρία Δάγκα, να ξεκινήσουμε από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει ότι θα ψηφίσει κατά της Συμφωνίας. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσουμε λίγο τη διαφωνία επί της Συμφωνίας. Πού εντοπίζετε εσείς τη διαφωνία και γιατί καταψηφίζετε? Το ΚΚΕ λέει ναι στη φιλία, στην αλληλεγγύη των λαών, ότι μπορούν με τη δική τους την πάλη ουσιαστικά να απορρίψουν, να βάλουν εμπόδια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ενάντια σε αυτούς, τον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά αυτοί οι σχεδιασμοί έχουν βάλει και τη σφραγίδα τους στη συγκεκριμένη συμφωνία. Άρα λέμε όχι στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, όχι σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως και στον εθνικισμό και τον αλυτρωτισμό. Μάλιστα. Ουσιαστικά διαφωνείτε για το γεγονός ότι μπορεί να έχει μπει ξένος δάκτυλος για να έρθει αυτή η συμφωνία. Ωστόσο, συμφωνία σχετικά με τον γεωγραφικό προσδιορισμό Βόρεια Μακεδονία, νομίζω ότι πάνω επί τούτου τουλάχιστον δεν υπάρχει διαφωνία, αλλά περισσότερο σε θέματα ηθαγένειας και υπηκότητας. Θα σας πω. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι το ΚΚΕ κρατάει την ίδια κρυστάλλινη θέση από το 1992 που λέει ότι δεν είναι το ζήτημα η ονομασία, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και ένας σύνθετος γεωγραφικός προσδιορισμός για όλες τις χρήσεις, έργα όμνες, παράλληλα με το να φύγουν όλες αυτές οι αλυτρωτισμοί και οι εθνικισμοί μέσα από το σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Βέβαια, ταυτόχρονα από το 1992 λέγαμε ότι στην περιοχή των Βαλκανίων παίζονται μεγάλα παιχνίδια, έχουν μπει στο παιχνίδι μεγάλοι ισχυροί παίκτες, όπως επιβεβαιώνεται και στις σημερινές συνθήκες. Και με αυτή την έννοια, η συγκεκριμένη συμφωνία, που ο πυρήνας της είναι το άρθρο 2, που περιγράφει κάθε λέξη για το χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και με τη συγκεκριμένη ονομασία κτλ. Ακριβώς αυτό είναι που καθορίζει και το γεγονός ότι παραμένουν μια σειρά αλυτρωτισμοί και εθνικισμοί και σε σχέση με τη γλώσσα και σε σχέση με την ηθαγένεια. Και αυτά δεν λύνονται, γιατί ακριβώς υπάρχει μια πολύ πλούσια πείρα για το ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, που έχουν διαμελήσει κυριολεκτικά λαούς, έχουν αξιοποιήσει το διέρη και βασίλευε, τους εθνικισμούς, όλα αυτά τα αξιοποιούν για να μπορούν να περπατήσουν τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή, αν θέλετε, με έναν τρόπο και για να εμποδίσουν να κόψουν τη φόρα σε άλλες ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες όπως Ρωσία, Κίνα και άλλες. Μάλιστα. Ωστόσο, όπως κατέθεσε και ο κύριος Γκιώκας, αν δεν κάνω λάθος, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο κύριος Γκιώκας, ναι, ναι. Γκιώκας, ναι. Σε ενδεχόμενη πρόταση Μομφής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θα ψήφιζε υπέρ. Δεν θα συμμετείχε στην όλη διαδικασία ενδεχομένως, γιατί κοιτάξτε τώρα, είναι και αστεία πράγματα. Πριν μια εβδομάδα έγινε η συζήτηση, πήρε η κυβέρνηση την ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα να έρχεται η Νέα Δημοκρατία και να θέτει το ζήτημα πρότασης Μομφής. Πάντως, δεν αντιμετωπίζει από όλες τις πολιτικές δοκιμασίες που πέρασε το Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, αλόβητο έμεινε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν είχατε καμία απώλεια. Το ΚΚΕ, ό,τι ψηφίζεις, μένει σταθερό, γιατί ακριβώς δεν έχει δεσμεύσει ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από τον ΝΑΤΟ, ούτε από τους επιχειρηματικούς κολοσσούς, που αυτό είναι, αν θέλετε, το γόνιμο έδαφος. Και για να γίνονται τόσο μικρές οι διαφορές, τόσο μεγάλες οι συμφωνίες και οι συγκλήσεις, και να είναι πολύ εύκολη μεταγραφή από το ένα κόμμα στο άλλο, μία παράδεκτη κατάσταση, η οποία, αν θέλετε, δεν έχει και καμία σχέση όλη αυτή η φαρσοκομωδία με τις ίδιες αγωνίες του λαού μας, με αυτόν τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης που δίνει. Μάλιστα, κυρία Δάγκα, εσείς είσαστε και υποψήφια στο Δήμο Εγάλεο. Αυτές οι εκλογές θα διεξαχθούν με την απλή αναλογική. Φαντάζομαι ότι είναι ένα μέτρο, είναι μια διαδικασία που βολεύει κυρίως τα μικρά κόμματα. Από τη μία, υπάρχουν κάποιοι αυτοδιοικητικοί που συμφωνούν με την απλή αναλογική, γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα δημοτικά συμβούλια. Από την άλλη πλευρά όμως, κάποιοι μιλάνε για κυβερνησιμότητα και συναλλαγή κάτω από το τραπέζι. Η δική σας η θέση ποια είναι? Η τοποθέτηση του ΚΚΕ και όταν συζητιόταν ο Κλεισθένης, ο οποίος δεν περιλαμβάνει φυσικά μόνο την απλή αναλογική, περιλαμβάνει πολύ
αντιδραστικές κατευθύνσεις όσον αφορά τη λειτουργία της ίδιας τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, δηλαδή ανοίγει διάπλατα το δρόμο για να μπορέσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι να δραστηριοποιηθούν σε τομείς που μέχρι σήμερα ήταν στην ευθύνη της τοπικής διοίκησης, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τομέα των απορριμμάτων, της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η τοποθέτηση λοιπόν του ΚΚΕ είναι ότι αυτή η απλή αναλογική δεν είναι ανώθευτη που λέμε. Και αν θέλετε, αυτό που επιβεβαιώνεται και μέσα από τη δική μας πείρα, από τα δημοτικά συμβούλια και στο Δήμο του Αιγάλεω, είναι ότι η βασική συμφωνία που υπάρχει όσον αφορά τους συνδυασμούς σε κάθε Δήμο, σε αυτές τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις που υλοποιούνται από την τοπική διοίκηση, γιατί ξέρετε πλέον η τοπική διοίκηση δεν υλοποιεί μόνο την κεντρική πολιτική κατεύθυνση, που υπηρετεί τα συμφέροντα, την κερδοφορία των επιχειρηματικών κολοσσών. Σήμερα η τοπική διοίκηση έχει αναλάβει και την ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλειών. Και όλοι μαζί έχουν συνενέσει και έχουν συμβιβαστεί με την πετσοκομμένη κρατική χρηματοδότηση που φορτώνει τα βάρη στις πλάτες των πολιτών, δηλαδή των φτωχών εργατικών και λαϊκών οικογενειών, δίπλα στα ματωμένα πλεονάσματα, δίπλα στον έμφυα, στους φόρους κτλ. Και πολύ περισσότερο, αν θέλετε, σε κάθε δημοτικό συμβούλιο εκφράζεται η κοινή του συμφωνία σε αυτά, και σε αυτά τα Μάλιστα. βασικά. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι για σας, κυρία Δάκα, για να μπορείτε να φέρετε εις πέρας ένας Δήμος, αφού είσαστε υποψήφια στο Δήμο Αιγάλεω? Να είναι ακόμα πιο ισχυρό το ΚΚΕ παντού, παντού, και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές και στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, για να δυναμώσει το αποκούμπι που μπορεί να έχει σε αυτές τις συνθήκες ο εργατικός κόσμος που σήμερα ματώνει, ένα αποκούμπι γιατί ακριβώς την επόμενη μέρα θα είναι εδώ όλοι αυτοί οι παράγοντες που φορτώνουν με νέα βάρη. Τώρα μη σταθούμε αναλυτικά για η οικονομία του χρόνου. Πολύ περισσότερο να δυναμώσει η λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κεντρική εξουσία, αυτό που έκανε δηλαδή ακόμα και οι δημοτικές αρχές με επικεφαλής τους κομμουνιστές δημάρχους στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή, στην Ικαρία, στην Πάτρα και αλλού. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε το στίγμα μας ότι όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, συνδυασμοί της λαϊκής σπήρωσης που είναι το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΚΚΕ, τόσο περισσότερο θα εκφραστεί αντίθεση σε μια αντιλαϊκή πολιτική η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερα βάρη τον ίδιο τον εργατικό λαϊκό κόσμο. Αν θέλετε όμως, υπάρχει και πολύ πλούσια πείρα που μπορεί να αξιοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Μια πείρα που λέει ότι σε κάθε τομέα η σύγχρονη ανάγκη του κόσμου για κοινωνικές υπηρεσίες, στήριξη της οικογένειας, για κοινωνικές υπηρεσίες, για την καθαριότητα, για το περιβάλλον, για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, μπορούν να μπουν μπροστά αν συγκρουστούμε με την καπιταλιστική βαρβαρότητα, αν συγκρουστούμε με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Δάκα, θα πρέπει να σας αφήσουμε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.